40 χρόνια πίσω πήγε η Ελλάδα το 2012 με αφορμή την εξίσωση φόρου του πετρελαίου θέρμανση με αυτό τη κίνηση, αφού όλοι ασχολούνται και πάλι με το ξύλο, λένε ενδεικτικά οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων. Αυτή τη στιγμή πάμε 40 χρόνια πίσω. Όλος ο κόσμος ασχολείται με το ξύλο, πόσο ξύλο θα πάρω, τι τιμή θα αγοράσω το ξύλο, αν θα βάλω πέλετ, αν θα βάλω ηλεκτρολέβητα. Είμαστε 40 χρόνια πίσω αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα του 1960, 1950, 1970 έγινε ξύλο. Ήρθε φυσικά ο πολιτισμός να βάλεις πετρέλαιο και να έχεις λιγότερα πράγματα. Να σκέφτεσαι και αυτή τη στιγμή μας πάνε 40 χρόνια, 50 χρόνια πίσω. Είναι αδικαιολόγητο αυτή τη στιγμή να πουλάμε θέρμανση, να θεωρήσουν ότι μπορούμε να πουλήσουμε εμείς, γιατί δεν θα πουλήσουμε. Δεν μπορείς να πουλήσεις τιμή στο 1,30 και στο 1,40. Να πουλήσεις πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40. Είναι αδικαιολόγητο είδος πρώτης ανάγκης αυτή τη στιγμή να πουλιέται στο 1,40. Σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο ένα σπίτι, μια οικογένεια, σε μια μονοκατοικία, θέλει 500 με 600 λίτρα πετρελαίου το μήνα. Όταν έχει μικρά παιδιά, έχει ηλικιωμένους. 500 να θεωρήσουμε. Με 500 λίτρα στο 1,30 δεν πληρώνεται. Όταν θέλεις 650 ευρώ και 700 ευρώ για να καλύψεις είδος πρώτης ανάγκης για θέρμανση μόνο, δεν υπολογίζουμε άλλα κοινόχρηστα που είναι ρεύμα, οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να τα απεξέλθει μια οικογένεια. Πρέπει να δοθεί άμεση λύση. Εμείς έχουμε έρθει σε επαφή σαν Σωματείο Βεζινοπόλων της Ξάνθης με τους κατόπου βουλευτές, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο, με δικά μας ερωτήματα που θα κάνουν στη Βουλή, με δικές μας προτάσεις που θα περάσουν αυτή τη στιγμή, και προς τιμή τους προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο. Είναι αδικαιολόγητο για μια περιοχή όπως είναι η Ακριτική Ξάνθη να μιλάμε για πετρέλαιο στο 1,30 και στο 1,40 και να αφήνουμε τον κόσμο με φρούδες ελπίδες να νομίζει ότι θα μπορέσει να ζεσταθεί με ξύλο. Να ανάβει το τζάκι και να πιστεύει ότι θα ζεστάνει κάτω 30 τετραγωνικά σπίτι με 30 κιλά ξύλα τη μέρα. Και να δίνουμε τα χρήματά μας δυστυχώς στη γείτονα χώρα που είναι η Βουλγαρία, η οποία εντάξει, εμπορία κάνει, μας πουλάει το ξύλο και αιμορραγεί αυτή η Ελλάδα και όλα τα χρήματά μας φεύγουν έξω. Θα μπορούσαν κάλλιστα να μειώσουν τον ειδικό φόρο, να πάνε το πετρέλαιο στα 75 και 80 λεπτά και το κίνηση και το θέρμαση, να δώσουν πνοή στους επαγγελματίες να δουλέψουν το πετρέλαιο κινήσεως, το οποίο είναι νευραλγικό αυτή τη στιγμή για να αναπτυχθεί η χώρα μας, και φυσικά να υπάρχει φθηνό πετρέλαιο θέρμασης, για να μην υπάρχει το λαθρεμπόριο είτε τον είτε το άλλο, να έχουν ίδια τιμή και να είναι σε 75 με 80 λεπτά. Κύριε Σιούτε, ήδη οι πολίτες εκφράζουν τους προβληματισμούς τους για τον χειμώνα και για το πετρέλαιο θέρμασης. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν το πετρέλαιο μείνει στο 1,30 και στο 1,40, θα υπάρχει, όχι πρόβλημα, δεν μιλήσουμε τώρα για ακραία πράγματα, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και τότε θα δω, όταν θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να δω τότε τι λύση θα βρούνε μέσα στο χειμώνα, η οποία πρέπει να είναι άμεση. Εμείς εκλιπαρούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε μια λύση τουλάχιστον για τις ακριτικές περιοχές. Με επίδομα το οποίο θα δοθεί με συμψηφισμούς και με αυτά, δεν είναι μέτρα. Πρέπει να δώσουν μέτρα. Ευτυχώς κάποιοι έχουν γεμίσει από πέρσι, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν το χειμώνα. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σταματήσει αυτή η αιμορραγία που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ξύλο που φεύγουν όλα τα χρήματά μας έξω. Μια πραγματικότητα την οποία θα κληθούμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε τόσο σαν καταναλωτές όσο και σαν επαγγελματίες και ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αφού και ο κόσμος θα παγώσει και τα μαγαζιά θα κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο.